Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση την Ένωση των Ασφαλιστικών Εταιριών, αλλά και τον ΙΟΒΕ για την μελέτη που έχει εκπονήσει. Φυσικά θα την αξιοποιήσουμε, γιατί βγαίνουν συμπεράσματα χρήσιμα. Σε πρώτη ανάγνωση όμως, αυτά τα συμπεράσματα δεν είναι πολύ ευκρινή από την αρχή. Άκουσα και τη συζήτηση μεταξύ βασικών συντελεστών της οικονομικής μας ζωής. Κράτησα αυτό που είπε ο Γιάννης Ρέτσος, ότι στο χώρο της ξενοδοχειακής δραστηριότητας, του τουρισμού, το κόστος δεν είναι μισθολογικό. Σημασία έχει η ποιότητα. Να ξεκαθαρίσω κάτι που φαίνεται να ξεχνάμε όσοι συζητάμε για αλλαγή του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης της χώρας. Ξεχνάμε, και τουλάχιστον η συζήτηση έτσι διεξάγεται μέχρι στιγμής, ότι στη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους μισθωτούς δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν επήλθε κάποια μεταβολή, παρά μόνο η μείωση του μισθολογικού κόστους που προέκυψε λόγω της χαμηλής, του χαμηλού ύψους των μισθών. Ήδη δηλαδή έχει επέλθει μείωση του μισθολογικού κόστους, διότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι μισθολογικές αποδοχές. Αυτό μας έφερε ανάπτυξη, μας έφερε αύξηση του ΑΕΠ. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία μείωσε μαζί με την κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, τις εισφορές για τις συντάξεις. 4%, αν δεν κάνω λάθος. 6%. Ακόμα χειρότερα. 6% μείωσε τις ασφάλιστες. Ο κύριος Βρούτσης φτιάχνεται όταν με βλέπει πάντα. Λοιπόν, του αρέσει να μου... Του αρέσει. Του αρέσει να ακούγεται πρώτα απ' όλα. Δεν κρύβονται οι λοιπόν, κρυφές... οι αγάπες, ναι, ναι. Και πιστεύω οι δημοφιλείς εκπομπές όλο αυτό το πραγματικό ερώτημα που εγώ θέτω να το παρουσιάσω στις επόμενες μέρες. 6% μείωση του κόστους για τις ασφαλιστικές εισφορές. Πώς αποτυπώθηκε αυτό σε αύξηση του ΑΕΠ? Η μελέτη της Eurobank που έγινε το 2013 λέει ότι μείωση κατά 1% σε μισθούς και σε συντάξεις επιφέρει 2,3% τουλάχιστον αρνητική επίδραση στο ΑΕΠ. Μείον. Δεν αποδείχθηκε αυτό και δεν αποδείχθηκε με όλες τις παραμέτρους που μπορεί κανείς να εξετάσει στην περίοδο αυτή που η κρίση έτεινε η πολιτική κυρίαρχη κατάσταση στη χώρα να την αντιμετωπίσει με μείωση των δικαιωμάτων συντάξεων, μείωση μισθών, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τρίτον, ποιος σας είπε ότι δεν είναι μισθολογικό κόστος οι εισφορές για τους εργαζόμενους? Αποθησαυρισμένος μισθός είναι το μέρος των ασφαλιστικών εισφορών που κάποια στιγμή ο εργαζόμενος, όταν παρακρατείται κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου, το παίρνει σε σύνταξη και κοινωνικές παροχές. Το ξεχάσαμε αυτό, το σβήσαμε από τον κοινωνικό χάρτη των δικαιωμάτων. Δεν είναι δυνατόν συνεπώς παρά να μιλάμε μόνο για ένα πράγμα, διότι όλα τα άλλα υπήρχαν. Σε ό,τι αφορά, εννοώ, τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών για τους μισθωτούς, που είναι η πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα στη χώρα. Είναι το μισθολογικό, το κόστος ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών. Να το συζητήσουμε. Αυτό να το συζητήσουμε. Είναι αυτό για το οποίο εξ αρχής είχα πει, από την έναρξη ισχύως του νόμου, ότι πρέπει να το δούμε όταν πραγματικά ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης θα έχει πετύχει να εδραιωθεί με έναν τρόπο επαρκούς και κεφαλαϊκής στήριξης. Και το κάναμε αυτό. 13 και 33 είναι και όχι 20% η ασφαλιστική εισφορά των ελεύθερων επαγγελματιών, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, ακόμα και των αγροτών, πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό που καταβάλλονταν πριν. Πού οδηγεί αυτό ως αποτέλεσμα, το είδαμε. Κοντά στο 90% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνει πολύ μικρότερη εισφορά από αυτήν που κατέβαλε πριν στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ακόμα και οι επιστήμονες. Αυτά είναι μετρημένα πια. Και το αποδέχεται και η ΓΕΣΕΒΕ και η ΕΣΕΕ στις δικές τους μελέτες, προκύπτει με απόλυτη
βεβαιότητα ότι αυτό που λέμε εξ αρχής είναι αληθές. Δεν υπάρχει συνεπώς τίποτα από όλα όσα λέγονται, πολύ περισσότερο που ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στη συνέλευση του ΣΕΒ, όπως θυμάμαι, είπε πως πρέπει να μειωθεί το κόστος το μισθολογικό, κυρίως οι ασφαλιστικές εισφορές, πιο πολύ από τις φορολογικές. Μου έκανε εντύπωση αυτή η αιμονή του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας να τα βάλει με το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, να το αποδυναμώσει, διότι τελικά ο τίτλος, ο εύστοχος του συνεδρίου σας, Συντάξεις και Ανάπτυξη, είναι το ζητούμενο. 28 δισεκατομμύρια δίνονται ετησίως σε συντάξεις. Πόσο λέτε να το κατεβάσουμε αυτό, να το κάνουμε 20 δισεκατομμύρια? Γιατί αν το κάνουμε 20 δισεκατομμύρια θα λείψουν 8 δισεκατομμύρια από την αγορά. Η μείωση διαρκής των συντάξεων από το 2011 μέχρι και το 2015 επέφερε 52 δισεκατομμύρια πτώση του ΑΕΠ, έλλειμμα αφαίρεση από τις συντάξεις των ανθρώπων, μια τεράστια πτώση του ΑΕΠ και όμως, όπως είπε η ίδια μελέτη του ΙΟΒΕ, τον Ιανουάριο του 2015, 17,3% του ΑΕΠ ήταν για τις συντάξεις, παρόλο που είχαν αφαιρεθεί ήδη μέχρι εκείνη τη στιγμή 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα αποδείχθηκε ότι η συνταγή είναι καταστροφική. Δεν είναι ορθή και ο δρόμος αυτός που ήταν εσφαλμένος, από ό,τι ακούω, ετοιμάζεται Νέα Δημοκρατία να τον κάνει, να τον επαναλάβει με χειρότερους μάλιστα όρους. Με εντελώς δυσμένους όρους, όχι μόνο για τους ασφαλισμένους, αλλά για την οικονομία. Διότι πραγματικά η οικονομία δεν ευνοήθηκε από τη μείωση των συντάξεων, ούτε από εκείνη τη μικρή περίοδο της διακυβέρνησής της μαζί με το ΠΑΣΟΚ που επέφερε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 6%. Αύξηση είχαμε των ελλημάτων στα ασφαλιστικά ταμεία, τεράστια αύξηση των ελλημάτων στο ΑΕΠ και τεράστιο πρόβλημα στην ίδια τη ζωή των ανθρώπων. Άρα, η απόδειξη της πολύ πρόσφατης ιστορίας έχει ήδη δοθεί και δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία πρέπει να αποτελούν τη σοφία για το μέλλον. Όταν κάνεις λάθος στο παρελθόν και πας να το επαναλάβεις και στο μέλλον, μάλλον κάτι καλά δεν πάει στη δική σου αντίληψη για το πώς θέλεις τη ζωή των ανθρώπων. Και όταν μιλάς για οικονομία, δεν μπορείς να αγνοήσεις την κοινωνία. Αυτά τα 100 τόσα δισεκατομμύρια ευρώ, 120 δισεκατομμύρια ευρώ που θα χρειαστούν, μετρημένα λεφτά, για τη μετάβαση στο σύστημα που λέει η Νέα Δημοκρατία για την κύρια ασφάλιση, ποιος θα τα δώσει? Τα 50 τόσα δισεκατομμύρια ευρώ που θα είναι για την επικουρική ασφάλιση, για τη μετάβαση στην επικουρική ασφάλιση, από πού θα εξασφαλιστούν? Προς τιμή αυτών που έκαναν την μελέτη του ΙΟΒΕ, σημειώθηκε αυτό το πραγματικά μεγάλο κενό, ότι θα υπάρξει ένα κόστος μετάβασης το οποίο δεν είναι δυνατόν να αποπληρωθεί από τα υπάρχοντα κεφάλαια και δεν μπορεί να επιβαρυνθεί δημοσιονομικά η χώρα για να καλύψει αυτή τη μετάβαση, η οποία θα έχει φέρει μια ολέθρια καταστροφή στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο δεν μπορεί να χτιστεί ξανά εύκολα, όπως έχουμε δει από την εμπειρία άλλων χωρών. Προφανώς, με μεγάλο ενδιαφέρον, βλέπω τα στοιχεία της αποτεμευτικής δυνατότητας χωρών άλλων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αλλά τέθηκε και το ερώτημα από τον κύριο Παπαδημητρίου. Έχουν λεφτά οι άνθρωποι να πληρώσουν για να έχουν και αποταμευτικό πρόσθετο λογαριασμό πέρα από τις τεράστιες οφειλές που σωρεύτηκαν την προηγούμενη περίοδο και οι οποίες είναι θηλιά στο λαιμό και των ίδιων και της χώρας? Γιατί εδώ μιλάμε, λες και δεν έχει συμβεί τίποτα και όλα είναι καλά. Υπάρχει χρήμα, δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε και σκεφτόμαστε και μια ωραία λύση να το κάνουμε αποταμευτικό λογαριασμό για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι δυνατό να συμβεί αυτό? Το 97%, κυρίες και κύριοι, των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι το 2015 δημιουργήθηκε, μόλις τα 100. Δεν είναι λίγο, πολύ είναι και αυτό. Εμείς θέλουμε ένα άλλο τρόπο λειτουργίας του συστήματος, ώστε να μην παράγει οφειλέτες. Και αυτό θα το κάνουμε. Τις επόμενες μέρες,
με την ψήφιση των διατάξεων για την απαλλαγή όλων αυτών των ανθρώπων στις επιχειρήσεις, στην πραγματική οικονομία που με σχεδόν 32 δισεκατομμύρια έχουν χρεωθεί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 14,5 σχεδόν δισεκατομμύρια είναι στραγγαλισμένοι και δεν μπορούν να κάνουν βήμα και εσείς θέλετε, όχι εσείς εδώ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όπως έχει δηλώσει μέχρι τώρα, να καταργήσει τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, να επαναφέρει τις παλιές ασφαλιστικές κλίμακες των τεράστιων επιβαρύνσεων σε ασφαλιστικές εισφορές και κατά τα άλλα, μιλάνε για ελάφρυνση του ασφαλιστικού κόστους. Άλλο σας πειράζει. Άλλο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δυστυχώς είναι ότι η δημόσια κοινωνική ασφάλιση είναι μια αντίπαλη κατάσταση για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η κοινωνία πρέπει να επιβεβαιώνει την ύπαρξή της με κανόνες αλληλεγγύης, αλληλοϋποστήριξης και βεβαίως με την αλληλεγγύη των γενεών. Πού ακούστηκε από επίσημα χίλια αξιωματούχων που θέλουν να αναλάβουν και τη διακυβέρνηση της χώρας να λένε, όχι ψιθυριστά, φωναχτά προς τους νέους και τις νέες της χώρας, ότι δεν έχουν λόγο να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, διότι οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να ζουν σε βάρος των νέων. Τι αντίληψη καινούργια είναι αυτή? Επαναλαμβάνεται συνεχώς, έχει υιοθετηθεί και προωθείται συνεχώς και από δημοφιλείς εκπομπές και από την Νέα Δημοκρατία. Να το προσέξουμε αυτό, κυρίες και κύριοι. Η κοινωνική ασφάλιση είναι πολύ ευαίσθητο είδος συνοχής για κάθε κοινωνία, σύστημα συνοχής, το οποίο κανείς δεν επιτρέπεται να φέρει σε κατάσταση διακινδύνευσης και πολύ περισσότερο εξαφάνισης, όπως προοικονομεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει διακηρυχθεί ήδη από τον κύριο Μητσοτάκη και τους εξωματούχους της. 70.000 νέες θέσεις, άκουσα, θα προκύψουν αν την πρώτη πενταετία, αν μειώσουμε τις εισφορές. 350.000 δημιουργήθηκαν επί της κυβέρνησής μας σε 3 χρόνια, χωρίς να μειωθούν ασφαλιστικές εισφορές. Άλλο είναι λοιπόν που χρειάζεται. Χρειάζεται μια πολιτική με προγράμματα τα οποία φέρνουν νέες θέσεις εργασίας, μια πολιτική διαφορετική που πραγματικά χρειάζεται ο τόπος και να μην και οι νέοι στη χώρα για να μην φεύγουν, διότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν αν φύγουν. Διότι εδώ το μόνο που έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι να χάνουν. Όταν πάει η ανεργία στο 28%, δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις για να καταλάβουμε γιατί συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν στα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να δούμε πραγματικά με μεγάλη προσοχή αυτή τη μελέτη που μας προσέφερε το ΙΟΒΕ. Και εμείς θα το κάνουμε. Διότι μπορεί κανείς να ποριστεί και στοιχεία με μεγάλο ενδιαφέρον και επιχειρήματα για το ποιος πρέπει να είναι ο δρόμος της χώρας στην κοινωνική ασφάλιση. Διότι αν καλά συγκράτησα τα στοιχεία τα οποία εισφέρθηκαν εδώ, στην πολύ σύντομη ανάπτυξη που έγινε από τον εισηγητή, μιλάμε για ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που θα δίνει σύνταξη στα 67. Εκείνο που δεν θα ξεχάσω φυσικά, ότι το σχέδιο που συνοδεύει το κεφαλαιοδοτικό σύστημα μιλάει για κύρια σύνταξη περίπου 650 ευρώ, άλλοτε πάει 700, άλλοτε κατεβαίνει πιο κάτω. Πάντως μιλάμε για ένα σύστημα συνταξιοδοτικών παροχών που οδηγούν σε μια ταχύτατη μείωση. Αλλά είναι λάθος να υπολογίζουμε έτσι το κόστος. Δεν είναι λογιστικό το ζήτημα της χώρας. Είναι σοβαρό πολιτικό, ιδεολογικό πρόβλημα για το πού κατευθύνει τους πόρους που όλοι μαζί εξοικονομούμε και αν πρέπει αυτοί οι πόροι να μην πάνε στη στήριξη των ίδιων των πολιτών που κάποια στιγμή είτε μένουν στην ανεργία για μεγάλες περιόδους δυστυχώς στο τελευταίο διάστημα ή πάβουν να εργάζονται. Εκείνες τις στιγμές, φίλες και φίλοι, τις δύσκολες της μοναξιάς, της ενήλικης και κυρίως της γυρασμένης περίοδου της ζωής των ανθρώπων που δεν έχουν δουλειά, αυτά τα χρόνια στηρίζονται από αυτήν την πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης που πρέπει συνειδητά να ενισχύουμε και όχι να αποδυναμώνουμε. Διότι η έλλειψη εμπιστοσύνης
στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση πράγματι συντελείται με μια φιλολογία και επιχειρηματολογία σαν αυτή που ακούμε τον τελευταίο καιρό από δημοφιλείς εκπομπές και από κόμματα τα οποία θέλουν να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας, ότι οι νέοι δεν έχουν κανένα λόγο να πληρώνουν εισφορές, αλλά θα εξοικονομήσουν καλύτερες παροχές μισθολογικές για τον εαυτό τους, καταβάλλοντας μικρότερη εισφορά οι εργοδότες για τους ίδιους και οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Μόνο που η χαμηλότερη εισφορά που θα δίνουν οι εργοδότες για τους εργαζόμενους δεν ξαναγυρνάει πίσω. Θα μείνει χαμηλότερη μέχρι εξαφανίσεως και αυτό σημαίνει μια άμεση μείωση μισθών που αποκρισταλώνεται, αποτυπώνεται και αποδίδεται με τη συντεξιδοτική παροχή. Αυτή είναι η αλήθεια η οποία αποκρύπτεται στους νέους, τους οποίους λέμε έλα ζήσε καλύτερα τώρα, γιατί δεν θα δίνεις εισφορά, ούτε εγώ που σε απασχολώ για σένα, άρα θα αυξηθεί ο ημερίος σου μισθός, ροκανίζοντας το μέλλον, ροκανίζοντας τη ζωή σου, τα χρόνια της ανυμπόριας, τα δύσκολα χρόνια. Αλλά αυτό είναι κοινωνική ασφάλιση. Αυτό ήθελε να πετύχει. Άρα η συζήτηση δεν είναι ανάπτυξη και κοινωνική ασφάλιση, αλλά καθόλου κοινωνική ασφάλιση για να έχουμε ανάπτυξη. Μόνο που αποδεικνύεται από τα πράγματα ότι η ελάττωση και πολύ περισσότερο η αποδυνάμωση, ακόμα περισσότερο, της κοινωνικής ασφάλισης βλάπτει την οικονομική ανάπτυξη. Τη βλάπτει με αριθμούς. Δεν το λέω μόνο εγώ, σας είπα για τη μελέτη της Eurobank, η οποία αποτύπωσε με εναργή τρόπο το πώς δαπανήθηκε για την Ελλάδα σοβαρό μέρος κεφαλαιακών δυνατοτήτων μέσα από τη μείωση των συντάξεων και των μισθών. Επομένως, το δίλημα που λίγο πολύ διεφάνει, αν θέλουμε ασφαλιστικό που δουλεύει για την οικονομία ή μια οικονομία που δουλεύει για το ασφαλιστικό, είναι ψευδές. Είναι ψευδές διότι από την ίδια την εξέταση των πραγμάτων και των οικονομικών δεδομένων φαίνεται ότι το ζήτημα είναι ενίσχυση της οικονομίας και της ανάπτυξης με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής ασφάλισης, διότι ουδής θα θέλει να ζήσει σε αυτή τη χώρα, αν ξανάρθουμε στα 2,5 εκατομμύρια εντελώς ανασφάλιστων ανθρώπων που δεν μπορούν να έχουν ούτε φάρμακο ούτε υγεία, αν έρθουμε ξανά και διατηρήσουμε πολύ χαμηλές αμοιβές, διότι κανείς δεν θέλει να δουλεύει για χρήματα τα οποία δεν επαρκούν για τη ζωή του και κανείς δεν μπορεί να ζει σε μια χώρα που θέτει προοπτικές έλλειψης βασικών πόρων για την περίοδο της ανυμπόριας, για τα βαθιά γερατιά, γιατί κανείς δεν θα επιστρέψει από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από όπου βρίσκεται, να έρθει στην Ελλάδα να ζήσει τα επόμενα χρόνια για να μην έχει τίποτα που θα του εξασφαλίζει αξιοπρεπείς όρους ζωής. Επομένως, εγώ με την ευκαιρία που δόθηκε για αυτή τη συζήτηση, οφείλω από τη θέση που είμαι για να μην σιωπαίνω, παρά την ενόχληση που μπορεί να προκαλώ σε κάποιους από το ακροατήριο. Πρέπει να προσέξετε πολύ καλά, πρώτα απ' όλα, ότι μιλάτε για μια επέκταση της επικουρικής ασφάλισης σε όλο τον πληθυσμό της χώρας. Αυτή τη στιγμή δεν είναι όλοι ασφαλισμένοι και δεν είναι υποχρεωμένοι για την επικουρική ασφάλιση να είναι υποχρεωμένοι. Δεν έγινε διάκριση μέχρι τώρα από ό,τι είδα. Αν και η Νέα Δημοκρατία μεταβάλλει συνεχώς τις προτάσεις της, κάνει μια πιο βελτιωμένη έκδοση κάθε φορά που καταλαβαίνει τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία η όποια εξαγγελία των πολιτικών της για την κοινωνική ασφάλιση. Οι αγρότες δεν πληρώνουν αγροτική επικουρική ασφάλιση. 3% θα το πάμε και σε αυτούς. Οι επιστήμονες δεν πληρώνουν πλην των δικηγόρων και όχι όλων επικουρική ασφάλιση. Θα το κάνουμε για όλους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κατά την πλειονότητά τους, τη συντριπτική πλειονότητα, δεν πληρώνει 3%. Θα βάλουμε και για αυτούς. Τελικά, σας νοιάζει το κόστος ή σας νοιάζει κάτι άλλο? Πώς θα αλλάξουμε, θα μεταβάλουμε τις βάσεις της κοινωνικής ασφάλισης, επεκτείνοντας μία επιβάρυνση και όχι μία ελάφρυνση ασφαλιστικών εισφορών? Διαφορετικά που θα πρέπει να γίνουν ξεκάθαρες αυτές οι διακρίσεις, διότι μόλις γίνουν ξεκάθαρες αυτές οι διακρίσεις, θα βγει ένας άλλος λογαριασμός κεφαλαιοποιητικής ικανότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για να μπορέσουμε πράγματι να δούμε αν η χώρα ωφελείται, η ανάπτυξη ενισχύεται ή εν τελικά
δημιουργούμε πραγματικά όρους που πριονίζουν και την ανάπτυξη και καταβυθίζουν τα κοινωνικά δικαιώματα σε επίπεδα τα οποία δεν θα μπορέσει να αντέξει η ελληνική οικονομία και η κοινωνία. Διότι τι να δώσεις με προνοιακά, πόσα άλλα. Εδώ έχεις ένα σύστημα που έχει στοιχεία ανταπόδοσης, που οι ίδιοι ασφαλισμένοι συμμετέχουν σε αυτή την προοπτική και εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε αυτές τις προοπτικές που έχει πλέον η κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας, δεμένη σε στέρεα θεμέλια, όπως αποδεικνύει η μελέτη της Εθνικής Αναγνωστικής Αρχής, η οποία έχει εκπονηθεί με την επιμέλεια και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και με την αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκτίμησε όλα τα στοιχεία και δείχνει μια σταθερή βιωσιμότητα στο σύστημα για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2060. Μια βιωσιμότητα που προβλέπει μείωση του κόστου στο 10,7% περίπου, 10,5% περίπου, του δημοσιονομικού κόστου των συντάξεων, ενώ εδώ έχουμε από την πρώτη χρονιά μια αύξηση του δημοσιονομικού κόστους, άμα γίνει αυτό που η Νέα Δημοκρατία έχει παρουσιάσει σαν δικό της σχέδιο για τη μελλοντική κατάσταση της κοινωνικής ασφάλισης, που όμως, για τους προσεκτικούς ακροατές της συζήτησης, φαίνεται ότι ούτε αυτό έχει καμία πληρότητα ως σχέδιο, διότι πρέπει να υπάρξουν προνοιακές πολιτικές για να καλύψουν τα κενά που εξ αρχής θα δημιουργηθούν, όπως επισημάθηκαν. Τελειώνω. Γιατί θα τα πείτε εσείς στην εκπομπή του Sky, οπότε θα πολλαπλασιαστεί η δική μου φωνή μέσα από τη δική σας αφήγηση με καλό τρόπο. Το χωρίς εσάς δεν μπορώ να πω τίποτα. Αφήστε το. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να είμαστε υπερήφανοι σαν χώρα που αντέξαμε δύσκολες στιγμές, που δημιουργήθηκε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο αποτυπώνει με απόλυτη πιστότητα και με μετρήσιμα στοιχεία την δυναμική του, και αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία. Τις προσεχείς μέρες, αυτή η δυνατότητα που αποκτήσαμε με τον μόχθο του ελληνικού λαού θα μας δώσει την ευχέρεια να κάνουμε και μείωση των τεράστιων οφειλών που έχουν σωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια, θα μας δώσει τη δυνατότητα να πάρουμε μέτρα για την βελτίωση της κατάστασης των παιδιών που βρίσκονται σε κατάσταση χειρίας, οι γονείς τους που δεν υπάρχουν γονείς, αλλά και η κατάσταση των ατόμων που βρέθηκαν σε κατάσταση χειρίας. Όπως τα είχαμε υποσχεθεί από την πρώτη μέρα, ακόμα και όταν το νόμο αυτόν το δημιουργούσαμε, όλοι θυμούνται και έχει καταγραφεί στα πρακτικά της Βουλής ότι αφού στεριώναμε τον ΕΦΚΑ στην κεφαλαϊκή επάρκεια που είμαστε βέβαιοι ότι θα δημιουργήσουμε, θα προχωρήσουμε σε βελτιώσεις του ίδιου του συστήματος προκειμένου να μειώσουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών που επιβαρύνονταν υπέρμετρα και το κάναμε, και να καλύψουμε τα θέματα των συντάξεων χειρίας, το οποίο επίσης θα γίνει το επόμενο διάστημα, αλλά και θα προχωρήσουμε στη μείωση των οφειλών που σωρήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, διότι αυτά πράγματι είναι μέτρα αναπτυξιακά. Διότι αυτά τα μέτρα θα μοχλεύσουν θετικά την οικονομία, στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, θα ενισχύσουν πραγματικά την προσπάθεια των βιοτεχνών, των μικρομεσαίων επαγγελματιών, αλλά και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων να δώσουν μια καλύτερο έδαφος στις δικές τους αναπτυξιακές προσπάθειες. Σας ευχαριστώ για την τιμή που είχα να με καλέσετε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο.